κύκλο η αφεντής περιπατούσε. Όταν το είδα το χωρί αυτό τρόμαξα στην δύναμη της διατυπώσεώς του. Ακούστε εδώ, είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η φράση, ότι οι ανώσιοι και οι ασεβείς κινούνται κυκλοτερά. Πού κυκλοτερά? Κυκλώνουν τους ασεβείς, τους κάνουν κύκλο, δηλαδή τους εγκλωβίζουν. Προσπαθούν να εγκλωβίσουν τους ασεβείς. Και αυτός ο εγκλωβισμός των ασεβών πολλές φορές έχει πολλές μορφές μέσα στην ιστορία. Πρώτα-πρώτα εγκλωβίζουν τους πιστούς στις κατακόμβες. Πήγαιναν οι πιστοί να λατρεύσουν το Θεό, εκεί πήγαιναν, έκαναν, κύκλωναν την κατακόμβη και τους έβαζαν φωτιά και τους έκαιγαν. Ή τους έπιαναν και τους έβγαζαν έξω για να τους ρίξουν στα θηρία. Εγκλωβίζουν ακόμη τους πιστούς με τους ανοσίους νόμους. Ψηφίζουν νόμους οι οποίοι είναι ανώσιοι, είναι ασεβείς. Και ο ευσεβής δεν ξέρει τώρα τι να κάνει με τους νόμους αυτούς. Σας θυμίζω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Οι μασόνοι, οι τέκτονες, έχουν ένα σχήμα εγκλωβισμού του Τιμίου Σταυρού. Είναι το μασονικό τρίγωνο που έχει τη μύτη προς τα κάτω. Είναι σύμβολο μασονικό. Δεν μου μένει χρόνο να σας πω πιο πολλά για αυτό το τρίγωνο. Και στη μέση βάζουν ένα σταυρό. Αυτό είναι και το σήμα της Χάν και Χέν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει εχμάλωτο σταυρός. Σημαίνει εγκλωβισμένο σταυρός. Είναι αυτό που λέγει εδώ, κύκλο η ασεβής περιπατούση. Κυκλώνουν, εγκλωβίζουν. Για να εξουδετερώσουν τρόπον την άμετο σύμβολον, να εξουδετερώσουν την δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Βλέπουμε ότι ο Αντίχριστος ακόμη, αγαπητοί μου, θα εγκλωβίσει τους πιστούς με οικονομικών, αποκλεισμών. Ακούστε τι γράφει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 13 κεφάλαιο. Και ποιοι πάντα ή να δώσουσιν αυτής χάραγμα και ή να μη της δίνετε αγοράσε ή πωλήσε. Θα πάρεις το χάραγμα στο μέτωπο ή στο χέρι, ώστε να μην μπορείς να αγοράσεις και να πουλήσεις, ή μη ο έχων το χάραγμα το όνομα του θηρίου ή των αριθμών του ονόματος αυτού. Δεν θα μπορείς να συναλλάσσεσαι οικονομικά εάν δεν υποχωρήσεις. Αυτό τι είναι? Εγκλωβισμός. Σου λέει, διάλεξε, ή θα πεθάνεις από την πείνα ή θα υποχωρήσεις. Προσέξτε μια φρασούλα που χθες ενώψει να σας κάνω αυτή την ομιλία, την πρόσεξα. Και ποιοι πάντας ή να δώσουσιν. Κατά λέξη μεταφράζω, και κάνει όλους για να δώσουν, με το χέρι τους, το μέτωπό τους, να χαραχθεί. Αυτό το ποιοι πάντες θυμίζει, προσέξτε παρακαλώ, θυμίζει μεθόδευση. Μεθόδευση που θα κάνει ο ψευδοπροφήτης για λογαριασμό του Αντιχρίστου. Θα σε φέρει γύρω βόλτα. Ξεκινάμε τώρα με τα 666 από εδώ και από εκεί. Σιγά σιγά. Αυτή λέγεται μεθόδευση. Πιστεύω ότι η φρασούλα «και ποιοι πάντας ή να δώσουσιν» είναι ταυτόσιμη με το «κύκλο η ασεβής περιπατούς» που λέει ο ψαλμοδός, που σε φέρει γύρω βόλτα. Σου μεθοδεύει το πώς να σε εγκλωβίσει.